χιλιάδες άνθρωποι βασανιζόντουσαν στη Γιάρο, ήταν θολό το τοπίο. Όταν απαγορευόταν να ακούσεις το τραγούδι εκτός από Φλωρινιώτη, επίπεδου Φλωρινιώτη, ήταν θολό το τοπίο. Όταν ο κόσμος τρομοκρατούνταν καθημερινά, δεν μπορούσε να πάει να δει ένα θέατρο, να δει ένα κινηματογράφο, να μιλήσει στο γείτονά του. Ήταν θολό το τοπίο. Δεν ήταν καθόλου θολό το τοπίο. Θολό είναι το μυαλό μας και η ψυχή μας. Αυτό το βιβλίο του Χαράλαμπου του Ανδρεόπουλου πρέπει να διαβαστεί από ιστορικούς, από θεολόγους, από αναζητητές της αλήθειας. Έχει πλήθος πηγών, έχει τεκμηρίωση σε αυτά που αναφέρονται. Προσεγγίζει με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με συστηματικότητα όλα τα θέματα. Ακόμη και στις υποσημειώσεις που μερικές φορές τις αφήνουμε στην άκρη, υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Ο συγγραφέας παίρνει θέση και λέει ξεκάθαρα ότι η Εκκλησία είναι δεκανίκη της δικτατορίας. Εξυπηρετεί ιδεολογικές σκοπιμότητες της Επανάστασης και συμφέροντα εκκλησιαστικών ομάδων. Όπως λέει και ο καθηγητής Κονιδάρης, η χειρότερη παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας έγινε επί Χούντας. Το αναφέρει και ο συγγραφέας. Ποτέ όμως δεν έχουμε αναρωτηθεί, γιατί εμένα με πονάει πολύ και θα το πω, ποια ήταν τα εγκλήματα που έγιναν σε επίπεδο ποιμαντικής του λαού. 1975, για να δεις νέο στην Εκκλησία, έπρεπε να πάρεις κι άλλο. Αυτό δεν έλεγε τίποτα στις ψυχές των ιεραρχών. Πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους εκείνης της γενιάς που μείνανε στην Εκκλησία. Και είπα γιατί έμεινα. Αλλά τα χιλιάδες νέα παιδιά που έβλεπαν Εκκλησία και έφευγαν χιλιόμετρα, και αυτά τα νέα παιδιά μετά μπήκαν στον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, του θεάτρου, της τέχνης και είχαν ένα αντικληρικαλισμό έντονο. Αυτό για δεκαετίες, αυτό τον πόνο. Γι' αυτό τον πόνο ποιος θα μιλήσει. Και αυτά δεν τα λέμε ούτε για να κρίνουμε κάποιους, ούτε τίποτα. Αυτά τα λέμε γιατί πονάμε. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σπίτι μας και εμείς πονάμε. Δεν δείχνουμε με το δάχτυλο. Αλλά δεν μπορούμε και το ψέμα. Και όπως αναφέρθηκε και πριν, μία συγγνώμη χρειάζεται και χρειάζεται κάποια στιγμή να είμαστε θαραλέοι. Όπως η εξομολόγηση λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, πρέπει και εμείς ως διοίκηση της Εκκλησίας, ως μέλη της Εκκλησίας, ως θεολόγοι, ως καθηγητές, ως μέλη των οργανώσεων, να πούμε μερικά πράγματα. Η στάση της διοικούσας Εκκλησίας, θα το πω πολύ τρυφερά, ήταν η προδοσία του Ευαγγελικού Μηνύματος. Το λέω πολύ τρυφερά για να μην πω άλλα πράγματα. Όμως, οφείλουμε να αναδείξουμε και τους ανθρώπους εκείνους της ιεραρχίας ή του απλού κλήρου, οι οποίοι αντιστάθηκαν και των οποίων η δράση έχει μείνει στο περιθώριο. Για τη μνήμη τους, την τιμή τους, και για να δώσω στα καινούργια παιδιά, όσοι είναι εδώ φοιτητές της θεολογίας, έτσι ένα κίνητρο, να πω ότι ξέρετε, υπήρχαν κάποιοι παπάδες, και τον πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη ακούστηκαν πολλά, θα αναφερθώ και σε κάποιους άλλους. Ο πατήρ Πέτρος Γαβαλάς, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, ήταν από τους πρώτους που κινήθηκε για να κάνει αντίσταση στη δικτατορία. Προδόθηκε από τους ενορίτες του στην ασφάλεια, φυλακίστηκε επί 16 μήνες, βασανιζότανε και βγήκε από τη φυλακή αναράκος. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα εκκλησιαστικό. Ο πνευματικός του πατέρας, η πνευματική του αδερφή, πού ήταν? Πού ήταν? Έχεις ένα παπά που βασανίζει. Πρέπει να πούμε για τον Χρυσόστομο Πειραιός. Πρέπει να αναδείξουμε ιστορικά μερικά πρόσωπα. Ο Χρυσόστομος Πειραιός τάχθηκε κατευθείαν εναντίον της δικτατορίας. Και όταν πήγε να μιλήσει ο παπά, όταν ήταν ο Παταχός κάποτε εκεί στο Πειραιά, και άρχισε να μιλάει εναντίον της δικτατορίας, αμέσως οι ασφαλίτες, οι οποίοι ήταν παντού, άρχισαν να ξυλώνουν τα μικρόφωνα και τα καλώδια για να μην ακούει ο κόσμος τι λέει. Να αναφερθούμε στον Νεαπόλεο Στάσο Αλέξανδρο, ο οποίος κι αυτός πέρασε εκλεκτές στιγμές τα χρόνια της δικτατορίας. Και θα ξεχάσω κάποιους, αλλά πρέπει να αναφέρουμε τον διάκονο
λαγκουδάκι κριτικών, ο οποίος μαζί με 42 άλλους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθήνας, Τιμόθεος Λαγκουδάκης, όταν οι ασφαλίτες προσπαθούσαν στο Πανεπιστήμιο να βγάλουν αποτελέσματα στις φοιτητικές εκλογές της Χούντας, που θα έβγαιναν οι αρεστοί στη δικτατορία, τόλμησαν να υπογράψουν ότι εμείς οι 42 ψηφίσαμε το Λαγκουδάκι, αλλά πήγε ο τάδε και ο Λαγκουδάκης πήρε 30 ψήφους, 25. Οι άλλοι πού? Λοιπόν, το τέλος του Λαγκουδάκι, που δεν διδάσκεται ποτέ σε κανένα κατηχητικό και δεν διδάσκεται σε κανένα συνέδριο Μητροπόλεως, ήταν να σκοτωθεί σε τροχαίο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τότε ήταν η μόδα τα τροχαία, οι μεγάλοι τα θυμόμαστε, γιατί εμείς είμαστε Γερουσία πλέον. Με τον ίδιο τρόπο που δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Είναι αυτό που είπε πριν, τροχαία γίνονται. Ο Λαγκουδάκης, και δεν έχει γίνει ποτέ μία εκδήλωση τιμής στον Τιμόθεο Λαγκουδάκη. Άλλη περίπτωση ήταν ο Παπάρακος Φιλέκτης στο Πέραμα. Ήταν ο πρώτος που διώχθηκε από τη Χούντα Παπάς, διότι τόλμησε αμέσως μετά τη δικτατορία την Κυριακή να κάνει κήρυγμα ο Ρακοσυλέκτης. Παλιότεροι θα το θυμάστε και μάλιστα είχε κάνει και μια εκπομπή ο Χαρδαβέλας. Μάζευε αυτά τα ρούχα από όλη την Αττική και τα πήγαινε στο Πέραμα. Από το Πέραμα, λέει, δεν έχει πέρασμα, λέει το τραγούδι. Δεν είχαμε φως μέχρι πριν 2 δεκαετίες. Τάισε και έδινε όλη την περιοχή. Αυτό ήταν ο Παπαγιώργης ο Ρακοσυλέκτης. Συνελήφθη και να δείτε πόσο ροχαλίζουμε ως εκκλησία και πόσο και τον εαυτό μου μέσα. Ξέρετε ποιος ενημέρωσε τον Ιερώνυμο, γιατί που συνελήφθη ο καθολικός παπάς της Αθήνας. Δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι παπάδες και επίσκοποι που είμαστε. Και ήρθαν από την Ελβετία, ήρθε καθηγητής Πανεπιστημίου, να πάρει τον Παπαγιώργη στην Ελβετία να ζήσει εκεί για να σταματήσουν οι διώξεις. Πρέπει κάποτε να μελετήσουμε και καλό θα είναι οι νεότεροι φοιτητές να κάτσουν και να μελετήσουν αυτή την εποχή. Και αυτοί που λένε ότι όλα είναι άσπρο μαύρο, να μάθουν κάποιοι προοδευτικοί σε εισαγωγικά ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Βέβαια, αυτοί είναι εμείς που εμείς αυτά δεν τα έχουμε αναδείξει. Να πούμε ότι υπήρχε η απόλυτη αλωτρίωση από πλευράς διοικούσας εκκλησίας εκείνα τα χρόνια. Ενδεικτικά θα αναφέρω τρεις περιπτώσεις. Η μία ήταν του Επισκόπου Λαρίσης, ο οποίος λίγο πολύ στο μήνυμά του για να ψηφίσουν το Σύνταγμα το 1968, είπε στους ιερείς του ότι κοιτάξτε, εμείς έχουμε λύσει τελευταία και το οικονομικό μας. Έτσι λέει, μην το διαβάσω τώρα αυτό το μήνυμα. Άρα, ας ψηφίσουμε το Σύνταγμα αφού έχουμε ευλογηθεί από την εθνική μόνη κυβέρνηση. Το πιο τραγικό όμως είναι δύο σειρές, δεν θα σας κουράσω. Επίσκοπος του Πατριαρχείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βόρειας και Νότιας Αμερικής, δεν έχει νόημα το όνομά του. Απευθύνεται και λέει, αποκρούσατε γέρο στην εσωτερική θανάσιμον δια την Ελλάδα επιβουλή του διεθνούς κομμουνισμού και εσώσατε, προσέξτε, την πατρίδα, την εκκλησία, την οικογένεια, την ελευθερία κτλ. Στέκομαι μόνο σε ένα. Εσώσατε την εκκλησία. Έχει η Εκκλησία που είναι εκδηγωτός της σωτηρίας ανάγκη από μια Χούντα για να σωθεί? Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο οι ίδιοι να αρνούμαστε αυτό την ουσία της πίστης μας. Και τελειώνω με άλλη μια πολύ παραπομπή, μικρή παραπομπή ενός άλλου Μητροπολίτη στην Ελλάδα μας. Την Κυριακή, ως καλοί χριστιανοί να εκκλησιάζεστε, να αγιάζεστε, βοηθούντες εις το έργο της εθνικής κυβερνήσεως. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία, η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, τι κάνει, βοηθάει το έργο της εθνικής μόνη κυβερνήσεως. Είχαμε χάσει την μπάλα τελείως. Δεν υπήρχε έλεος αυτά που λεγόντουσαν και ακουγόντουσαν. Και πολλοί που σήμερα ακουνάνε το δάχτυλο στις σελίδες και μιλάνε για καθαρότητα της Ορθοδοξίας και της πίστης και τα λοιπά και παντού βλέπουν εχθρούς, προδότες και το ένα και το άλλο, πρέπει να θυμηθούν λίγο αυτά που έλεγαν και αυτά που έγραφαν. Και όχι σήμερα να μιλάνε ότι αγωνίζονται ενάντια
στην καταπίεση και στο ένα και στο άλλο. Στην καταπίεση, ενάντια στην καταπίεση την οικονομική, σε όποια καταπίεση, σε όποια ελευθερία, αγωνίζεσαι σε όλες τις εποχές. Και δεν πρέπει να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το κύριο εδώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ο Στυλιανός Πατακός. Είναι η δεύτερη φωτογραφία στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΘ, της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, η οποία κουνάει πάρα πολύ το δάχτυλο και μάλιστα είχαν εκστασιαστεί τόσο με την παρουσία του στο συνέδριο που έψαλαν και ύμνο που έλεγε όλοι μαζί και λέει θα σταθούμε να υψώσουμε φωνή στον ουρανό με λόχαρη καρδιά να εργαστούμε για την Ελλάδα των Ελλήνων Χριστιανών. Εμείς, οι μόνοι συνεπείς που λέγαν στο κουκουέμουνι. Ωραία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Οι μόνοι συνεπείς συνεχίζουμε σήμερα να είμαστε ακόμα πιο συνεπείς. Εγώ επειδή είμαι απειθήνο, είμαι αντιχουδικός, αλλά είμαι, το λέω χειμωριστικά και κρυφοειρωνικός. Λοιπόν, θα πω ένα κοτσοπρόκι, δεν θα πω κοτσοπρόκι, θα πω μια εκτίμηση. Ο Ιερώνυμος ήταν γεμάτος αντιφάσεις. Στήριξε, ίμισε τη δικτατορία, που ένα διάστημα μετά βέβαια κοίταξε να κρατήσει αποστάσεις από το 69 και μετά άρχισαν οι επιστολές του, είναι γνωστές, έχουν καταγραφεί. Όμως, ο Ιερώνυμος, ειδικά όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, το δράμα ενός αρχιεπισκόπου, μερικοί θα το έχετε διαβάσει, δεν θα πω πιο πολλά, μπροστά σε κάποιους ανθρώπους της ακαδημαϊκής θεολογίας στο θέμα της στήριξης της δικτατορίας μαοίζει. Μαοίζει, δηλαδή είναι μαοϊκός, τόσο αριστερός. Αν διαβάσουμε και κάποτε πρέπει να έχουμε το θάρρος, το λέω με πολύ πόνο και αυτό, να γίνει ένα διδακτορικό για την στάση των ακαδημαϊκών σε όλα τα πανεπιστήμια. Γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε κριτική με πόνο για την Εκκλησία, αλλά οι εκτός Εκκλησίας κάνουν γαργάρα για αυτά που έκαναν αυτοί. Δεν μας είπαν οι άλλες επιστημονικές ενώσεις των φιλολόγων, των νομικών, των εισαγγελέων, όλοι αυτοί που ήταν τα παλικάρια. Όλοι αυτοί που λένε σήμερα τι έκανε τότε η Εκκλησία, οι ίδιοι τι έκανε, πού ήταν οι παράγοντες του τόπου, πού ήταν οι άνθρωποι της επιστήμης, της τέχνης, πού ήταν πολλοί της πολιτικής, πού ήταν πολλοί πολιτικοί του κέντρου που ήταν σημαία της δικτατορίας και γίνανε και υπουργοί της δικτατορίας. Ο Παπακοσταντίνου, το θυμάστε τον Παπακοσταντίνου. Ωραία, που είχε γράψει και το βιβλίο αυτό το γαλάζιο που αγοράζαμε, το μοιράσαμε σε όλους. Πώς το λέγαμε, λοιπόν, ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου ήταν αυτός που απέλησε, και θα πω άλλο ένα όνομα σήμερα γιατί αυτά τα ονόματα πρέπει να λέγονται. Μέλος της Χριστιανικής Δημοκρατίας ήταν ο δάσκαλος Νικηφόρος Ζήσης, ο παιδαγωγός, είναι επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ. Για να γίνεις επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ το 1974, δηλαδή αμέσως μετά την Κούντα, που η αριστερά κυριαρχούσε παντού, να γίνει ένας χριστιανός, μόλις πέθανε λίγο πιο μετά, επίσημος πρόεδρος της ΔΟΕ, καταλαβαίνετε τι προσωπικότητα ήταν. Τον Νικηφόρο Ζήση, λοιπόν, ο οποίος αρνήθηκε να πάει να γιορτάσει την 21η Απριλίου, το καθεστώς τον κυνήγησε, τον βασάνισε, τον απέλησε και τον φυλάκισε. Και δεν ακούγεται πουθενά, σε κανένα θρησκευτικό περιοδικό, σε κανένα έντυπο, σε καμία εκδήλωση. Και ο Νικηφόρος Ζήσης, επειδή η εξουσιαστική σαπίλα συνεχίζεται και πέρα από τις δικτατορίες, ξέρετε πώς σκοτώθηκε. Όταν έπεσε η Κούντα και είχαμε την αστική δημοκρατία, αντί να το κάνουν επιθεωρητή σχολικό σύμβουλο που λέγανε μετά στην Αθήνα, που ήταν πρώτος με διαφορά σε προσόντα, τον στείλανε στην Κοζάνη. Και κάθε τρεις και λίγο τον καλούσαν σε απολογία στην Αθήνα. Και σε μία από αυτές τις επισκέψεις του έγινε το ατύχημα με το αεροπλάνο στους Μεταξάδες Κοζάνης και σκοτώθηκε ο Νικηφόρος Ζήσης, το πρότυπο δασκάλου στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει τον Νικηφόρο Ζήση, σε ποιο σχολικό βιβλίο υπάρχει τον Νικηφόρο Ζήση? Πουθενά. Ο Θεός δεν το ξέρει. Ο Θεός όμως το ξέρει. Δεν φτάνει αυτό.
κάνει, αλλά πρέπει και εμείς να τα λέμε, να τα μαθαίνουν και τα παιδιά μας και στα κατοικιά και σε νοριακές νεολαίες και στα πανεπιστήμια και στις θεολογικές σχολές, για να καταλάβουμε ότι υπάρχει το ριζοσπαστικό και επαναστατικό μήνυμα του χριστιανισμού. Εκτός από το πυρολατρικό χριστιανισμό, εκτός από το μαγικό χριστιανισμό, εκτός από το χριστιανισμό της συνωμοσιολογίας, εκτός από το χριστιανισμό των εχθρών που βλέπουμε παντού, υπάρχει η πίστη που οδηγεί στην ελπίδα και στην απελευθέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Πριν κλείσουμε με τον συγγραφέα, να πούμε ότι μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Θα δούμε πώς θα την εξάγουμε ανάλογα με τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε τον Χαράλαμπο τον Ανδρεόπουλο, γιατί μια ιδέα του να κάνεις κάτι δεν αρκεί. Από ό,τι φαίνεται, το χωρίξει μια ματιά του βιβλίου, θέλει και πάρα πολύ δουλειά και πολύ χρόνο. Αδερφέ, ναι. Λοιπόν, πράγματι χρειάστηκε πολύ σκόπος, πολύ κούραση και πολύ έρευνα για να φτάσω στα συμπεράσματα, να καταγράψω την ιστορία και να καταλήξω τα συμπεράσματα. Με ενδιέφεραν και ορισμένες λεπτομέρειες της ιστορίας. Θα ξεκινήσω με αφορμή κάτι που είπε ο Ανδρέας για τις επιστολές του μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιερονίμου Κοτσόνη στο βιβλίο του «Το δράμα ενός αρχιεπισκόπου». Πράγματι, μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν επιστολές που απευθύνονται τότε στον δικτάτορα Παπαδόπουλο και τον καλούν να απελευθερώσει κάποιους κρατουμένους τη Μακρόνησο, στη Γιάννη κτλ. Μόνο με αυτές οι επιστολές γράφτηκαν κατόπιν ερωτήσεις. Δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν ερωτήσεις. Δηλαδή, διακινήθηκαν σε επίπεδο ιδιωτικής αλληλογραφίας και δεν παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα. Γράφτηκαν όταν είχε πέσει η δικτατορία και τότε πλέον η δικτατορία δεν ονομαζόταν επανάσταση, αλλά δικτατορία. Δηλαδή ο Μακαρίτης, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν ανέβηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και μετά από λίγο έγραψε το βιβλίο του, έπαψε να αναφέρεται στην επανάσταση και στον ένδοξο στρατό. Και αναφέρονταν υποτιμητικά στο καθεστώς, ως δικτατορία. Συνεπώς, αυτές οι επιστολές του έχουν μόνο φιλολογική αξία. Έχω καταγράψει κάποιες από αυτές, αλλά ασχολήθηκα θεολογικά, όχι φιλολογικά. Αντίθετα, εκείνη την εποχή υπήρχε ένας πρώην αρχιεπίσκοπος, ο Ιάκωβος Βαβανάτσος, ο οποίος μαζί με τον Παντελέμονα Καρανικόλα, άλλους λογίους ανθρώπους και επιστήμονες, δημόσια με επιστολή τους που δημοσιεύτηκε στο Δήμα, ζήτησαν να αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η πράξη Ανδρείας. Οι επιστολές λογοτεχνικού και φιλολογικού χαρακτήρα στην ιστορία δεν έχουν μεγάλη σημασία. Τώρα. Παρακαλώ. Το πρόβλημα του Μακαριστό Ιερώνυμο ήταν ένα βαθύτατο πνευματικό πρόβλημα. Αυτός ο οποίος πιστεύει ότι θα ανακαινήσει και θα αναγεννήσει την Εκκλησία, βρίσκεται σε ένα προσωπικό, πνευματικό, τραγικό αλλιέξοδο. Γι' αυτό πίστεψε ο Μακαρίτης ο Ιερώνυμος. Και εάν πάτε στον τάφο του, εγώ πήγα και επισκέφτηκα τον τάφο του, έχει γράψει ένα χωρίο για τα σοδός, για τα σποδού σου, Κύριε, για τα λόγια σου, Κύριε, σκυρά σοδούς υπολούθηση. Δηλαδή, αυτή την βεβαιότητα του εαυτού του, την να πόθεσε και πάνω στο μνήμα του. Αυτό είναι ένα πνευματικό, τραγικό αδιέξοδο, το οποίο το έζησε ο Μακαριστός Ιερώνυμος όλη του τη ζωή. Δηλαδή, κατ' ουσία τα προβλήματα τα οποία προσεγγίζομαι είναι κατά βάθος και κατ' ουσία προβλήματα πνευματικά. Είναι βαθύτατα πνευματικά θέματα. Και αν δεν τα δούμε έτσι, προσπαθώ να προσεγγίσω αυτή την εποχή μέσα από τον γνώμονα του πατρός Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτη, του Διορατικού, ο οποίος γράφει σε ένα σημείο να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους χαιρόμαστε με ευγένεια
λέγοντας μέσα μας με απρότυπα το Κύριε Ιησού Χριστέ για να δυναμώσει με τη Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην περάσουμε μέσα σε μια διαρκή κατακριτική επίθεση προς τους αδελφούς μας. Όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή ο... Έχεις διακόψει όμως. Ναι, ναι, ο Ανδρέας, ο Ανδρεόπουλου... Να τελειώσει και θα μας το πει. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Ανδρεόπουλος, ο Χαράλαμπος, προσπάθησε μέσα από αυτή την οπτική γωνία να επεξεργαστεί το υλικό του και μέσα από αυτή τη διάσταση προσπάθησε να προσεγγίσει τα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών των προσωπών είναι και ο Ιερώνυμος. Χαίρομαι πολύ για τις επεξηγήσεις που οποίες έδωσες τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Και επίσης θα μπορούσες να μας έλεγες και τους 7 ιερείς οι οποίοι εκδιώχθηκαν επί δικτατορίας εκπρόσωπο του Δημητριάδου του Ρασόνου στις Αρχιεπίσκοπες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Είπε και ο Ανδρέας εννοούσε στο Σάμμο τον Ειρηναίο, τον Ηλίας Αντώνιο, τότε στην αντίσταση για τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε. Δηλαδή, το σύνολο πρόβλημα έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλές διαστάσεις. Εδώ προσπαθούμε κάπως να το ακουμπήσουμε, μετά από τόσα χρόνια. Και να πούμε και κάτι άλλο, μην απαιτούμε από τη νέα γενιά να έχει την δικιά μας γωνία και τα δικά μας προβλήματα και τους δικούς μας προβληματισμούς. Αυτοί έχουν κάτι άλλο. Ακουμπάει η ψυχή τους σε άλλα θέματα. Τα θέματα πλέον του 21ου αιώνα που μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτή την εργασία, κινήθηκα σε τρεις άξονες, σε τρία βασικά ερωτήματα. Θεολογικά βέβαια, αλλά κατά βάση ιστορικά και νομοκρανικά. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η εκκλησιαστική ιστορία και μαζί το κανονικό δίκαιο. Προσπάθησα να τα συναρμόσω και να κάνω να συνεπάρξω στην εργασία αυτή. Πρώτο ερώτημα. Για ποιο λόγο ο Τάντορας Γεώργιος Παπαδόπουλος θέλησε να αποπέμψει το Χρυσόστομο Μαγιστάφωνα, ο οποίος τον όρισε. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, μια αγνωσία για το θέμα. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Μαγιστάφωνα και η περί αυτών διαρτήσει ενώπιση ήταν αυτή που τον όρισε. Παρουσία του βασιλέα, όχι ο βασιλέα, όπως θα θέλω. Γιατί λοιπόν ήθελε να τον διώξει. Προφανώς γιατί δεν ήταν συνεργάσιμος. Δεύτερο ερώτημα. Πώς κατέρευσε το σύστημα του Ιερώνυμου. Ο Ιερώνυμος καθιέρωσε ένα σύστημα το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με βασικές αρχές της πατριαρχικής και συνολικής πράξης του 1928. Έθετε ποδόν δηλαδή αυτή την πατριαρχική πράξη, όριζε ότι η Σύνοδος πρέπει να αποτελείται από 6 αρχιερείς. Της αυτοκεφάλου Εκκλησία της Ελλάδος και των νέων χωρών εδώ, των δικών μας, της Μακεδονίας δηλαδή. Τρίτο βασικό ερώτημα, γιατί ο Ιωαννίδης, ο έτερος αόρατος δικτάτορας, προσετερίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, λόγω της γνωριμίας τους, επειδή γνωρίζονταν από το Αντάρτικο, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Προσπαθώ στο βιβλίο να δώσω ερωτήματα. Κυρίως αυτό που με κέντρισε